γεμίσουμε με φυσικό αέριο το Volkswagen Eco Up στο μοναδικό, προς το παρόν τουλάχιστον, πρατήριο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο του αεροδρομίου, λίγο πριν τα πράσινα φανάρια. Καθαρό, το έχουμε. Ναι. Γεμάτο με φυσικό αέριο, το έχουμε. Μόλις το γεμίσαμε, πες προορισμό. Volkswagen Eco Up. Ναι. Το Eco, επειδή το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί και με φυσικό αέριο, όπως κινούμαστε τώρα, και οι 2,9 κιλά φυσικού αερίου για κάθε 100 χιλιόμετρα, που στην πράξη σημαίνει ότι θέλουμε 2,9-3 ευρώ για να κάνουμε 100 χιλιόμετρα. Όταν τελειώσει το φυσικό αέριο, γυρνάει αυτόματα στη βενζίνη. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να το γυρίσεις όποτε θέλεις. Όχι, όχι, τα πάντα τα κάνει μόνο του. Όταν έχει μέσα φυσικό αέριο, λειτουργεί με φυσικό αέριο. Έτσι. Όταν δεν έχει, λειτουργεί με βενζίνη. Η ECO προφανώς και θα τηρήσει αυτά που είπε και θα δημιουργήσει το δίκτυο των πρακτηρίων. Οπότε νομίζω ότι θα αρχίσουμε να συζητάμε όλο και περισσότερο για το φυσικό αέριο στην αυτοκίνηση. Στο πίσω χώρο, στο χώρο αποσκευών, επίσης δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Η ερώτηση παραμένει, εν πάση περιπτώσει, πού είναι ο αποθηκευτικός χώρος. Βρίσκεται κάτω από το πάτωμα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι ως εγκατάσταση και κυρίως ως δεξαμενή καυσίμου δεν έχει καμία σχέση με το δεξαμενή του υγραερίου, είναι πολύ πιο ενισχυμένη, που σημαίνει ότι δίνει κάποια επιπλέον κιλά το αυτοκίνητο σαν βάρος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως έχουμε ένα αυτοκίνητο πόλης με έναν χιλιάρι κινητήρα με 3 κυλίνδρους, ο οποίος αποδίδει 68 ύπους. Όταν το έχουμε στο φυσικό αέριο, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην απόδοση που να γίνεται αισθητή. Όχι. Δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο επιδόσεων. Ναι. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Που 4 άτομα θα χωρέσουμε. Βεβαίως, με άνεση. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Βγαίνει καταρχήν να σου πω σε μία έκδοση εξοπλισμού. Ναι. Το φυσικό αέριο. Και κοστίζει 12.000. Είναι η καλή έκδοση γιατί έχει και την οθόνη. Έτσι. Και το GPS και όλα αυτά. Και κοστίζει 12.640 ευρώ με απόσυρση. Ναι. Είναι προφανώς λίγο πάνω σε σχέση με τις απλές εκδόσεις του App, αλλά. Και γενικώς για την κατηγορία αυτή. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και συνάρτηση της χρήσης. We'll be right back.